Τάσο Οικονόμου, για να μας προλογίσει την ενδιαφέρουσα συνέντευξη που πήρε από τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, που είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Κτήματο Μεσητών Ελλάδος, Πανελληνίου Κτήματο Μεσητών εδώ, τελεία, το άλλο ήταν πλεονασμός, και εστιάζει στο Airbnb, έτσι. Στο Airbnb, είμαστε πολίτες του κόσμου, δεν είμαστε απομονωμένοι, παρακολουθούμε τι γίνεται έξω. Θέλω να κάνω ένα πολύ σύντομο σχόλιο, γιατί κάποιος κάποια στιγμή πρέπει να το πει. Εγώ είμαι περήφανος για το ρόλο των δημοσιογράφων αυτή την περίοδο της πανδημίας. Νομίζω ότι επιτέλεσαν ένα πολύ σημαντικό έργο, και επειδή λοιπόν το Airbnb έρχεται απ' έξω, αλλά έχει επηρεάσει τις ζωές μας, ο κύριος Μπάκας θα μας τα πει αναλυτικά. Ωραία, για να τον ακούσουμε. Κύριε Μπάκα, ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή για τις Airbnb κατοικίες στις ελκυστικές παραθεριστικές περιοχές της χώρας? Γενικότερα, είχαμε πει από το Μάρτιο του 2021 ότι οι δαεχόμενες μισθώσεις θα αποτελέσουν πόλο έλξη το καλοκαίρι του 2021 και σε πολλές περιπτώσεις θα αγγίξουμε σε επίπεδα του 2019. Μέσω πολύ συγκεκριμένου δημοφιλείς προορισμού της χώρας μας, θα βρούμε και μεγαλύτερο ποσοστό κρατήσεων σχέση με το 2019. Θα σας πω το εξής: το 2021, πριν λίγες ημέρες, η εταιρεία AirDNA έκανε μια ανάλυση και ανέφερε ότι οι δαεχόμενες μισθώσεις στη χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αυξηθεί περίπου κατά 120% σε σχέση με τις 30 προηγούμενες ημέρες, όταν το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 60%. Αυτό δείχνει ότι η χώρα μας είναι η πρώτη επιλογή των Ευρωπαίων που θέλουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα, πρώτον, και δεύτερον, ότι κατά κύριο λόγο επιλέγουν, λόγω των οικονομικών δεδομένων, τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Σωστά. Έχουν αυτό το πλεονέκτημα ότι είναι κατοικίες απομονωμένες, σε αντίθεση με ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Κύριε Οικονόμου, γενικότερα το είχαμε πει και από την περσινή χρονιά, ότι όσο περνάει ο καιρός θα δούμε το μοντέλο του τουρισμού να αλλάζει. Βλέπουμε ότι οι δαεχόμενες μισθώσεις, λόγω ότι αποτελούνται από αυτοτελή διαμερίσματα ή αυτόνομες κατοικίες, είτε και κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, δηλαδή βίλες με πισίνες, βλέπουμε ότι ο κόσμος κατά κύριο λόγο επιλέγει αυτού του είδους τουρισμού. Παράλληλα, να πούμε και το εξής, ότι και τα ξενοδοχεία τα οποία διαθέτουν bungalows ή ανεξάρτητες βίλες με κοινόχρηση ιδιωτική πισίνα, πάλι η κρατήση το καλοκαίρι του 2021 είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Γενικότερα βλέπουμε ότι ο ποιοτικός τουρισμός, δηλαδή ο τουρισμός ο οποίος χαλάει περισσότερα χρήματα για την ανοιχτέρευσή του ανά ημέρα, επανέρχεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι επανέρχεται ο μαζικός τουρισμός. Και είναι κάτι, κύριε Οικονόμου, που το βλέπουμε πλέον και το στοχεύουν και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες του Νότου. Και η Ισπανία και η Πορτογαλία και η Ιταλία και η Γαλλία αλλάζει λίγο το μοντέλο της και χρησιμοποιεί πολύ μεγάλο ποσοστό των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης συλλογική στην αλλαγή του μοντέλου. Είναι κάτι που είχε πει ο κύριος Ντράγκη, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ότι η Ιταλία πλέον θα στοχεύσει στην αλλαγή του μοντέλου, θα στοχεύσει στον ποιοτικό τουρισμό με υψηλά ποσά κατανάλωσης και δαπάνης ανά ημέρα. Σε αυτόν λοιπόν το νέο τουριστικό χάρτη φαίνεται ότι το Airbnb και οι κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ήρθαν για να μείνουν. Πολύ περισσότερο δε μετά την επίδραση και της πανδημίας. Κύριε Οικονόμου, έχετε απόλυτο δίκιο. Είδαμε το εξής εμείς. Είδαμε ότι οι δαεχόμενες μισθώσεις βρέθηκαν στο αποκορύφωμά τους τον Δεκέμβριο του 2019 όσον αφορά τις καταχωρήσεις των ακινήτων. Είδαμε να χάνουν έδαφος κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού του 2020, ενώ από τον Ιανουάριο του 2021 είδαμε πλέον πάρα πολλοί ιδιοκτήτες να επιστρέφουν στις βραχυχρόνιες μισθώσεις λόγω της αυξημένης ζήτησης. Ακόμα και η πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb ανέφερε ότι οι καταχωρήσεις έχουν αυξηθεί περίπου 2,5% σε σχέση με το 2019. Δηλαδή έχουν πολύ μεγάλη επιστροφή. Πρέπει να σημειώσουμε ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες που τα προηγούμενα χρόνια έμπαιναν στη διαδικασία να εκμεταλλευτούν τα κινητά τους μέσω της σεζόν, δηλαδή της ενοικίασης με τη σεζόν για 3 μήνες, 6 μήνες, 4 μήνες, κάτι το οποίο στη χώρα μας το συνηθίζει τα τελευταία χρόνια. Πλέον βλέπουμε ότι πάρα πολλοί από τους συγκεκριμένους ιδιοκτήτες έχουν επιστρέψει και αυτοί και προτιμούν τις δαεχόμενες μισθώσεις, διότι βλέπουν και τη μεγάλη ζήτηση, αλλά θέλουν και μεγαλύτερα έσοδα για το καλοκαίρι του 2021. Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την Αττική, η οποία συνδυάζει και τη δυνατότητα να υποδεχθεί τουρίστες, αλλά αποτελεί οπωσδήποτε και την πρωτεύουσα της χώρας. Η Αθήνα δηλαδή είναι η πρωτεύουσα της χώρας.
Εμείς θεωρούμε ότι το 2021 θα είναι μια χρονιά καλύτερη σχέση με το 2020. Ιδιαίτερα στα παραθαλάσσια προάστια του νομού Αττικής καταγράψαμε μεγάλη κινητικότητα, αν θυμάστε, και τις ημέρες του Πάσχα. Πάρα πολλοί συμπολίτες μας μπήκαν σε διαδικασία να μισθώσουν ακίνητα χιόνια σημείς για να βρεθούν κοντά στη χρήση. Θεωρούμε και τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν πάρα πολλοί κόσμος και θα επισκεφθεί τα προάστια του νομού Αττικής για διακοπές 2, 3, 4, 5 ημερών. Αλλά παράλληλα και πάρα πολλοί αλλοδαποί θα μπουν στη διαδικασία να προτιμήσουν ακίνητα χιόνια σημείς είτε σε παραθαλάσσιους προορισμούς του νομού Αττικής είτε στον αστικό ιστό. Γενικότερα, θέλω να σημειώσουμε ότι οι δαϊχόνιες μισθώσεις βλέπουμε να κινούνται ανωδικά πλέον. Δηλαδή και μάλιστα θα ξαναεπιστρέψουμε πάλι στη λογική ότι θα ξαναδούμε επενδύσεις στα ακίνητα λόγω των δαϊχόνιων μισθώσεων, όχι μόνο στο νομό Αττικής και αστικές και στον αστικό ιστό, αλλά θα δούμε επενδύσεις σε ακίνητα και σε νέους τουριστικούς αναδυόμενους προορισμούς που τους ανακαλύπτουν πλέον όλοι μας λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Και εκτιμήσεις ακούσαμε, Τάσο. Και εκτιμήσεις μας είπε για τη μεγάλη άνοδο που έχουν τα ελληνικά Airbnb και νομίζω ότι θα βοηθήσει και αυτό το κομμάτι στο φετινό καλοκαίρι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.